Στο κόκκινο έφτασαν και πάλι σήμερα τα επίπεδα σκόνη στην ατμόσφαιρα, καθιστώντας την κυριακάτικη βόλτα για πολλούς δύσκολη, αλλά και ακατόρθωτη για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Το σύννεφο σκόνης που καλύπτει την περιοχή της Κύπρου εδώ και 3 ημέρες αναμένεται να υποχωρήσει αργά απόψε, αφού έδωσε ήδη τη μέγιστη έντασή του σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας. Είχαμε τη μέγιστη ένταση του φαινομένου σήμερα, με τη σκόνη να ξεπερνά στο σταθμό τη Λέμεσο 478 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Κυρίως υπέφεραν τα νότια δυτικά παράλια. Βεβαίως και το εσωτερικό, ορισμένες περιοχές είχαν και εκείνες μεγάλη επιβάρυνση. Περιμένουμε το φαινόμενο σταδιακά από απόψε να υποχωρήσει. Λόγω των αυξημένων ποσοστών σκόνη στην ατμόσφαιρα, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εξέδωσε νέα προειδοποίηση για προστασία των πολιτών. Ενδεικτικά της κατάστασης είναι τα ποσοστά που καταγράφηκαν στις 10 το πρωί, με την περιοχή της Λευκωσίας να επηρεάζουν 249 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, το Ζύγι 252, το Παραλίμνη 239 και τη Λεμεσό 220 μικρογραμμάρια. Ποσοστά μέχρι και 5 φορές πιο πάνω από τα επιτρεπτά όρια, που είναι τα 50 μικρογραμμάρια. Το Τμήμα Μετεωρολογίας προβλέπει για απόψε βροχές, όπως επίσης και για την Τετάρτη και την Πέμπτη, τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου, ο οποίος φεύγει έχοντας προσφέρει σε φράγματα περισσότερα από 110 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Έχουμε τοπικές βροχές απόψε, ενδεχόμενο καταιγίδας κυρίως στα παράλια, ενώ στα ψηλότερα ορεινά θα πέσει λίγο χιού. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο το πρωί, αλλά τα φαινόμενα σταδιακά θα υποχωρήσουν. Την Τρίτη θα ξεκινήσει να μας επηρεάζει ένα καινούριο σύστημα, με ενδεχόμενων ελαφρών βροχών, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα μας επηρεάσει το κυρίως σύστημα, με τοπικές καταιγίδες, βροχές και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Ερωτηθείς ο κύριος Τιμβίος αν θα επιστρέψει η σκόνη την Τετάρτη, όπως ήταν οι χθεσινές προβλέψεις, απάντησε πως υπάρχει ενδεχόμενο, όμως η πρόβλεψη θα είναι πιο σαφής στις επόμενες ώρες. Παράλληλα, το ύψος των χιόνιων στην πλατεία Τροόδου το μεσημέρι ήταν 54 εκατοστά, αρκετό για να περάσουν ευχάριστες στιγμές εκατοντάδες πολίτες που επέλεξαν να επισκεφθούν τα ορεινά, όπου και οι συγκεντρώσεις σκόνης ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα.